Πρωθυπουργέ μου, αρχικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που δεχτήκατε τη συγκεκριμένη πρόσκληση έτσι, για τη συνέντευξή μας, την κουβέντα μας, μ' αρέσει να λέω. Μια κουβέντα με άξονα τη γυναίκα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε για θέματα εξαιρετικά σημαντικά, τα οποία όμως δυστυχώς στην προεκλογική περίοδο φοβάμαι ότι δεν τα συζητάμε. Ακριβώς, ακριβώς. Εν τω μεταξύ είναι και η χρονική στιγμή. Βρισκόμαστε λίγα 24 ώρα πριν τις εκλογές, πριν πάμε όλοι στις κάλπες. Θέλω να ξεκινήσω από τον χώρο που βρισκόμαστε. Ένας πολύ σημαντικός χώρος. Είναι η μονάδα καινοτομίας για τις γυναίκες, που πραγματικά προωθεί την γυναικεία επιχειρηματικότητα και τα λαμπερά γυναικεία μυαλά. Παρ' όλα αυτά, όμως, την ίδια στιγμή, οι γυναίκες εργαζόμενες αμείβονται λιγότερα σε σχέση με τους άντρες. Και αυτό είναι μια πικρή αλήθεια. Τι θα κάνετε για να καλυφθεί αυτό το χάσμα, γιατί μιλάμε για ένα χάσμα? Καταρχάς, χαίρομαι που είμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε αυτή την συνέντευξη σε ένα χώρο που είναι ταυτισμένος με την επιχειρηματικότητα και ειδικά με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω ειδικά νέες γυναίκες, οι οποίες τολμούν να κάνουν το βήμα, να ξεκινήσουν τη δικιά τους επιχείρηση. Το κάνουν με πολύ μεγάλο δυναμισμό, με πολύ μεγάλο κέφι. Και έχουμε ήδη πολλές ιστορίες εξαιρετικά επιτυχημένων επιχειρήσεων, οι οποίες ιδρύθηκαν από γυναίκες, αποδεικνύοντας έτσι ότι και σε αυτό το τομέα μπορούμε να σπάσουμε στερεότυπα και ταμπού. Αλλά ένα είναι βέβαιο, αυτή τη στιγμή, όπως είπες σωστά, μου επιτρέψεις τον ελληνικό, ελπίζω, όπως είπες, υπάρχει ακόμα μια απόσταση στις αμοιβές. Δυστυχώς, γυναίκες για την ίδια δουλειά δεν αμοιβούνται με το ίδιο ποσό με το οποίο αμοιβούνται οι άντρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διορθωθεί στην πορεία, να υπάρχει δηλαδή απόλυτα ίση μεταχείριση της γυναικείας εργασίας με την αντρική εργασία. Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα ευρύτερο ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολεί και αφορά συνολικά τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, η οποία παραμένει ακόμα χαμηλή. Αυτό αποκτά εξαιρετική σημασία σε ένα περιβάλλον όπου η ανεργία μειώνεται, όπου θα αναζητούμε ολοένα και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε το ανάποδο πρόβλημα από αυτό το οποίο είχαμε ενδεχομένως πριν από 4-5 χρόνια. Πολλές επιχειρήσεις να μας λένε ότι ψάχνουμε για εργαζόμενους και δεν βρίσκουμε τις κατάλληλες δεξιότητες. Και για μένα είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση ανάπτυξης για τη χώρα να αυξήσουμε την γυναικεία συμμετοχή στην οικονομία συνολικά. Αλλά αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, ούτε μπορεί να γίνεται μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρειάζονται πολλές πολιτικές που θα διευκολύνουν τις γυναίκες να μπορέσουν να ισορροπήσουν μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Φαντάζομαι θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια και είναι ένας τομέας πολιτικής στον οποίο είμαστε εξαιρετικά στοχοπροσιλωμένοι. Επιλέγετε συνεργάτιδες γυναίκες. Πάντως είδα ότι έχετε πολλές άμεσα συνεργάτιδες γυναίκες. Και επιλέγω και θα ήθελα να έχω και περισσότερες και έχω δεσμευθεί επίσης ότι στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο θα έχουμε πολλές περισσότερες γυναίκες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν κάνει πράξη το απόλυτο gender parity, δηλαδή ίσο αριθμό γυναικών και ανδρών. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο ακόμα, αλλά σίγουρα θα είναι ένα Υπουργικό Συμβούλιο με πολύ μεγαλύτερη γυναικεία εκπροσώπηση και προσβλέπω βέβαια και στη Βουλή να έχουμε πολλές περισσότερες γυναίκες. Αλλά αυτό προφανώς δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Εμείς σίγουρα στα ψηφοδέλτια μας, αυτό το οποίο μπορώ να σου πω είναι ότι έχουμε εντάξει ένα πολύ υψηλό ποσοστό γυναικών και είναι κατά κανόνα γυναίκες με εξαιρετικά βιογραφικά, με σοβαρή επαγγελματική διαδρομή. Πιστεύω πάντα ότι πριν αναμειχθεί κάποιος με τα κοινά πρέπει να έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει κάτι στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται, να έχει κολλήσει ένσημα, να γνωρίζει από την πραγματική κοινωνία, από την πραγματική οικονομία και έχουμε πάρα πολλές τέτοιες γυναίκες στα ψηφοδελτία μας και δεν σου κρύβω ότι πολλές φορές με ενοχλεί αυτό το οποίο ακούω, ειδικά στις περιφέρειες όπου οι πολίτες έχουν πολλές επιλογές, ας πούμε έχουν 4 υποψηφίους, 4 σταυρούς να βάλουν, λένε να βάλουμε και μία γυναίκα. Τι και μία γυναίκα, μπορεί να βάλεις και 4 γυναίκες. Η νοοτροπία, άντε να δώσουμε και ένα σταυρό σε μία γυναίκα. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα κατάλοιπο του παρελθόντος, ένα στερεότυπο το οποίο πρέπει να σπάσουμε. Αλλά αυτό εξαρτάται από τους πολίτες οι οποίοι σε λίγες μέρες θα πάνε στις κάλπες και το τονίζω αυτό, δεν θα κληθούν να επιλέξουν μόνο κόμμα. Θα εκλέξουν και τη σύνθεση του κοινοβουλίου. Σωστά, σωστά. Πάντως, στο ψηφοδέλτιο επικρατείας έκανα πράξη τη δέσμευσή μου και έχουμε 8 γυναίκες και 7 άντρες. Εκ των οποίων τις μισές γυναίκες εκλογήμαστε. Ήδη εφαρμόζεται το σήμα ισότητας που απονέμεται στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν μέτρα προώθησης ισότητας των φύλων. Τι είναι αυτό που εξασφαλίζει για τις εργαζόμενες γυναίκες, να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές? Το σήμα ισότητας είναι μια πιστοποίηση των επιχειρήσεων, οι οποίες ακριβώς εφαρμόζουν πολιτικές ίσης αντιμετώπισης των γυναικών. Είναι ένα απρόσθετο εργαλείο για εκείνους τους ευαισθητοποιημένους καταναλωτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα ζητήματα αυτά και βέβαια μια διακριτική ενθάρρυνση και προς τις επιχειρήσεις να πάρουν τα θέματα της ισότιμης μεταχείρισης
επιχείρησης των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο, πολύ πιο στα σοβαρά από ότι το κάνουν μέχρι σήμερα. Μάλιστα, ως προς το εισόδημα τώρα, γνωρίζετε ειδικά μια γυναίκα στη σημερινή εποχή που μπορεί να είναι και μητέρα και εργαζόμενη και υποχρεώσεις σπιτιού, δυσκολεύεται πολύ και ζορίζεται. Πώς θα βοηθήσετε να αυξηθεί αυτό το εισόδημα? Καταρχάς, εμείς έχουμε μια πολιτική συνολικής αύξησης των μισθών στην πατρίδα μας. Και θα λέγω ότι αυτό είναι και το επίκεντρο, η κορονίδα του προγραμματικού μας λόγου για τη δεύτερη τετραετία. Όπως την πρώτη τετραετία είχα μιλήσει και δεσμευτεί και έκανα πρακτική μείωση των φόρων, για τη δεύτερη τετραετία θέλω να αυξήσουμε τους μισθούς. Mm-hmm. Και προφανώς αυτό αφορά και τις γυναίκες και αφορά και τους άντρες. Αλλά βέβαια να κλείσω, όπως είπαμε, και το χάσμα, αυτή την απόσταση η οποία ακόμα χωρίζει τους μισθούς των γυναικών από τους μισθούς των άντρων. Τώρα αυτό δεν το πετυχαίνεις με ένα νόμο και ένα άρθρο ή με μια εντολή. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να δώσουμε έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις, στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και βέβαια όσο η ανεργία μειώνεται, τόσο ο εργαζόμενος, οι εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. Και όσο δίνουμε τη δυνατότητα, πιστεύω, σε μορφές εργασίας οι οποίες είναι πιο ευέλικτες, παραδείγματος χάρη η εργασία από το σπίτι είναι κάτι το οποίο καθιερώθηκε στη διάρκεια της πανδημίας, θεωρώ όμως ότι σε έναν βαθμό έχει έρθει για να μείνει. Αυτό μπορεί σε μια γυναίκα να δώσει μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, να συνδυάσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Για την εγκυμοσύνη έχουμε κάνει πολλά πράγματα, για τις άδειες μητρότητος έχουμε κάνει πολλά πράγματα, εξισώσαμε άδειες στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, δώσαμε άδειες πατρότητος για πρώτη φορά, δώσαμε 2.000 ευρώ στήριξη στην οικογένεια για κάθε νέο παιδί το οποίο γεννιέται. Είναι μια ανακούφιση σημαντική όταν μια οικογένεια κάνει το βήμα και αποκτά ένα παιδί, γιατί ξέρω ότι αυξάνονται πολύ απότομα τα κόστη όταν προστίθεται ένα ακόμα μέλος σε μια οικογένεια. Άρα αυτά είναι μόνο κάποια από τα βήματα τα οποία έχουμε κάνει, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι τελικά το εισόδημα μπορεί να στηριχθεί και βέβαια να γνωρίζουν τα εργαζόμενα ζευγάρια ότι μπορούν να έχουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, ο άντρας και η γυναίκα μαζί, που να καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες και να επιτρέπει ενδεχομένως να αποταμιεύσουν και κάτι. Σωστά. Για μια δύσκολη μέρα. Θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο πονάει πολύ και πονάει έτσι και τις γυναίκες. Είμαστε στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία. 300.000 ζευγάρια Ελλήνων στην πλειοψηφία τους, τα οποία θέλουν βέβαια, γιατί είναι κάτι που πρέπει να θέλει το ζευγάρι, δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικά κέντρα αντιμετώπισης υπογονιμότητας. Ποια είναι τα μέτρα για να βοηθήσετε αυτά τα ζευγάρια, και ειδικά μια γυναίκα μπορεί να θέλει να αποκτήσει ένα παιδί, αλλά οικονομικά δεν μπορεί? Καταρχάς, έχουμε δώσει μεγαλύτερη δυνατότητα στη γυναίκα να μπορεί να ελέγχει η ίδια το σώμα της. Παραδείγματος χάρη, συνέβαινε το παράδοξο. Μια γυναίκα μπορεί να έχει χωρίσει, αλλά το γονιμωμένο άριο της να πετούσε ακόμα τη συνένεση του τέος συζύγου. Το ίδιο ισχύει και με την κατάψυξη των άριων, το οποίο αλλάξατε. Αυτά άλλαξαν, ανέβηκαν τα όρια ηλικίας από τα 50 στα 54 χρόνια, ακολουθώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, και αναγνωρίζουμε πια ότι η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι μια πραγματικότητα για γυναίκες οι οποίες επιλέγουν να αποκτούν παιδιά πιο αργά, πράγμα το οποίο μπορεί να δυσκολεύει την ίδια τη σύλληψη. Επομένως, στον τομέα αυτό έχουμε πλήρη αίσθηση ότι θέλουμε και πρέπει να σταθούμε κοντά στις γυναίκες που κάνουν αυτό το βήμα. Αλλά θα σου έλεγα ότι η μεγαλύτερη δυσκολία συνήθως δεν είναι μόνο το κόστος καθ' αυτής της διαδικασίας. Είναι το άγχος το οποίο έχει μία εργαζόμενη γυναίκα. Πρώτον, θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα οικονομικά, να μεγαλώσω ένα, δύο ή τρία παιδιά? Γιατί πολλές φορές το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι ότι πολλές γυναίκες σταματάνε στο πρώτο. Πολλές οικογένειες σταματάνε στο πρώτο παιδί. Και η υπογεννητικότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία σε βάθος χρόνου. Και δεν διορθώνεται με ένα μόνο μέτρο. Η στήριξη του εισοδήματος είναι σημαντική. Η δυνατότητα στις γυναίκες να μπορούν να αισθάνονται ότι αν αποκτήσουν ένα παιδί, αυτό το παιδί, αν πρέπει να δουλέψουν, θα υπάρχει κάποιος να το φροντίζει. Άρα, πώς αυξάνουμε θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, πώς αυξάνουμε τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, 120 επιχειρήσεις, θα φτιάξουμε χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης παιδικού σταθμού στις ίδιες επιχειρήσεις. Παίρνει δηλαδή η εργαζόμενη μητέρα ή ο πατέρας, γιατί όχι, το παιδί μαζί, αλλά θα μπορεί να το αφήνει είναι κάπου. Είναι το άμεσο πρόγραμμα για την επόμενη. Βεβαίως, αυτό υλοποιείται άμεσα. Αυτό είναι πρόγραμμα ήδη χρηματοδοτημένο. Τα υπόλοιπα Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να απορροφηθούν μέχρι το 2025. Οπότε όλες αυτές είναι δράσεις άμεσου αποτελέσματος. Η Δεντάδε στη Γειτονιά, σε ένα ακόμα πιλωτικό πρόγραμμα για το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις εργαζόμενες οικογένειες. Είναι η δυνατότητα για μια οικογένεια να έχει πρόσβαση σε έναν άνθρωπο που θα φροντίζει το παιδί την ώρα που οι γονείς μπορεί να απουσιάσουν στο σπίτι, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα το παιδί να πάει σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό. Και βέβαια, πολύ σημαντικό, όχι μόνο βρεφονηπιακή και παιδική σταθμή, πάρκινγκ, το τι γίνεται και το πώς τα παιδιά
μαθαίνουν από το πρώτο χρόνο της ζωής τους είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντικό. Διότι όλες οι έρευνες μας λένε ότι τα πρώτα 6 χρόνια στη ζωή ενός παιδιού είναι απολύτως κρίσιμα για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται το εγκέφαλός τους, όλες οι συνάψεις, οι παραστάσεις τους. Γι' αυτό επιμείναμε τόσο πολύ και στο νηπιαγωγείο από τα 4. Μια σημαντική κατάκτηση πια. Όλα τα παιδιά πάνε νηπιαγωγείο από τα 4, μαθαίνουν ξένη γλώσσα. Αλλά και το τι γίνεται πριν από το νηπιαγωγείο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άρα θέλουμε να παρέμβουμε και να βοηθήσουμε και στα προγράμματα των παιδικών σταθμών, ώστε να ξέρουμε ότι τα παιδιά δεν πηγαίνουν απλά κάπου για να περάσουν το χρόνο τους και να μην κάνουν τίποτα δημιουργικό, αλλά τα βοηθάμε σε αυτά τα κρίσιμα χρόνια για την ανάπτυξή τους. Πολύ απλά. Επειδή πάρα πολλές τηλεθεάτρες μου στέλνουν μηνύματα και για το θέμα των φαρμάκων που χρειάζεται να πάρουν, ναι, για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αλλά ακόμα και για τις κατάψυξεις που είναι δαπανηρές διαδικασίες. Ναι. Έχει σκοπό η κυβέρνηση να βοηθήσει? Είναι κάτι που θέλω να το εξετάσω. Πρέπει να δούμε το κόστος, να δούμε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να υπάρχει μια στήριξη. Δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να απαντήσω, όμως ακούω αυτό το οποίο μου λες ως ένα αίτημα το οποίο χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία, διότι αντιλαμβάνομαι και εμένα δεν έχει υποπέσει τόσο πολύ στην προσοχή μου ότι αυτό είναι ένα πραγματικό ζήτημα το οποίο αφορά πολλές γυναίκες οι οποίες μπορεί να τρομάζουν από το αρχικό κόστος της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Πολύ ωραία, το κρατάω εδώ αυτό που λέτε και θέλω να πάμε στο θέμα της υιοθεσίας. Έγιναν κάποια βήματα, γνωρίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας ταλαιπωρεί πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα, ώστε ένα ζευγάρι να μπορεί να υιοθετήσει ένα παιδί σε μικρότερο χρονικό διάστημα, να μην χρειάζονται όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν γίνει βήματα, αλλά εδώ θέλω να είμαι ειλικρινής ότι μερικές φορές, καταρχάς τι θέλουμε εμείς, δεν θέλουμε να βγούμε τα παιδιά τα ιδρύματα. Και θέλουμε τα παιδιά να βρουν οικογένειες, είτε υιοθεσίες είτε αναδοχές. Μερικές φορές αυτό το οποίο είδαμε στην πράξη, όταν κάναμε μια πλήρη χαρτογράφηση των παιδιών που είναι στα ιδρύματα, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει κατά ανάγκη ένα πάντρεμα των οικογενειών που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν μικρότερα παιδιά, που δεν υπάρχουν τόσα μικρότερα παιδιά προς υιοθεσία, σε σχέση με τις οικογένειες που μπορεί να ενδιαφέρονται για αναδοχή μεγαλύτερων παιδιών, όταν έχουμε πολλά μεγαλύτερα παιδιά προς αναδοχή. Ο θεσμός της αναδοχής και της επαγγελματικής αναδοχής τώρα αρχίζει και ριζώνει. Είναι ένας θεσμός που θα χρειαστεί βάθος και χρόνο έτσι, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες και των οικογενειών και των παιδιών. Επομένως, θα σου λέγω ότι έχουν γίνει βήματα σημαντικά για τη διαδικασία της υιοθεσίας, αλλά δεν θέλω να νομίζουν οι τηλεθεατές μας ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μικρά παιδιά σε ιδρύματα τα οποία περιμένουν να υιοθετηθούν από κάποια οικογένεια και υπάρχει μια γραφειοκρατική δυσκολία. Δεν είναι αυτοί οι αριθμοί. Είναι πολύ λιγότερα τα μικρά παιδιά προς υιοθεσία από το ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει από τις οικογένειες να τα υιοθετήσουν. Μάλιστα, απολύτως κατανοητό. Θέλω να μείνω ακόμα στο κομμάτι γυναίκα, γιατί νιώθω ότι οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια δεν μας έχουν θωρακίσει. Την περίοδο του κορονοϊού, το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας ακούγονταν συνέχεια, δυστυχώς. Βέβαια, ίσως ήταν και κάτι που ήταν κρυμμένο κάτω από το χαλάκι και ήρθε στην επιφάνεια. Η λέξη γυναικοκτονία μπήκε στην καθημερινότητά μας και θέλω να μου πείτε τι στήριξη έχει σήμερα η γυναίκα που κακοποιείται αλλά φοβάται να μιλήσει. Ήδη είναι σε εφαρμογή το λεγόμενο panic bottom. Ναι, και όχι μόνο. Έχεις δίκιο να λες ότι στη διάρκεια της πανδημίας βγήκαν στην επιφάνεια πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, πρωτίστως σχεδόν αποκλειστικά με θύματα γυναίκες. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε τον όρο γυναικοκτονία, όχι με τη νομική του διάσταση, αλλά θα έλεγα με τη συμβολική του διάσταση, ώστε να αναδείξουμε ένα φαινόμενο το οποίο σίγουρα προϋπήρχε, δεν του δίναμε την απαραίτητη σημασία, αλλά τώρα όχι απλά το αναδεικνύουμε, αλλά θωρακίζουμε και δίνουμε δύναμη στη γυναίκα να μιλήσει πριν φτάσουμε σε τραγικές καταλήξεις. Και εγώ προσωπικά έχω συνομιλήσει με οικογένειες που έχουν χάσει κόρες από τέτοια τραγικά περιστατικά. Με άγγιξε πάρα πολύ αυτή η συζήτηση. Ξέρω ότι έχουμε κάνει βήματα πρόοδου, αλλά πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Και στα βήματα πρόοδου, να αναφέρω καταρχάς τις παιδευτικούς αριθμούς στήριξης, όπου μια γυναίκα μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να αναζητήσει στήριξη ανώνυμα, εάν αισθάνεται ότι μπορεί να έχει οποιοδήποτε ζήτημα, να τύχει αντικείμενο κακοποίησης. Mm-hmm. Τα κέντρα υποστήριξης τα οποία ιδρύουμε σε αστυνομικά τμήματα πια, αν πας, είναι ένας τελείως διαφορετικός χώρος. Κατά κανόνα με γυναίκες αστυνομικούς, mm-hmm. που μπορούν να
υποδεχθούν, ίσως αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή να κάνετε ένα ρεπορτάζ για αυτά τα γραφεία ενδοικογενειακής βίας, για να δείτε ότι πια μια γυναίκα μπορεί να αισθάνεται άνετα και ασφαλής να πάει στην αστυνομία και να μιλήσει και να γνωρίζει ότι θα βρει την προστασία από το κράτος που πρέπει να έχει. Και φυσικά το panic button για περιπτώσεις γυναικών οι οποίες αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου μπορεί να είναι θύματα ενδυνάμει κακοποίησης. Είναι μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή, την οποία τη γνωρίζει μόνο η γυναίκα στο κινητό της, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί και αυτόματα η γυναίκα να αναζητήσει άμεση βοήθεια, αν αισθάνεται ανά πάσα στιγμή ότι κινδυνεύει. Όλα αυτά είναι σημαντικά βήματα. Αλλά θα σου έλεγα ότι η πιο σημαντική παρέμβαση που κάνουμε πρέπει να είναι στη νέα γενιά, στα σχολεία μας. Να μάθουμε στα παιδιά τι σημαίνει η ανεκτικότητα, γιατί το να είσαι, ειδικά στα αγόρια μας, το να είσαι βίος και τσαμπουκάς δεν είναι cool κατά ανάγκη, δεν είναι σωστό να... Βλέπουμε και τι γίνεται στα σχολεία δυστυχώς. Ναι, από την άλλη όμως έχουμε και πολλά προγράμματα πια δράσης και ενημέρωσης των παιδιών. Έχουμε βάλει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία μας για πρώτη φορά. Εξαιρετικά σημαντικά όλα αυτά τα προγράμματα στα εργαστήρια σπουδών τα οποία τρέχουμε, ειδικά για τα παιδιά του Δημοτικού, ώστε να εκπαιδεύσουμε την επόμενη γενιά των παιδιών μας και να τους εξηγήσουμε ότι ποτέ καμία μορφή βίας, όχι μόνο φυσικής αλλά και λεκτικής βίας και bullying, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Και βέβαια εδώ να εκφράσω τη θλίψη μου για το γεγονός ότι δυστυχώς υπάρχει ένα κομμάτι καλλιτεχνικής έκφρασης, μουσικής που ακούγεται πολύ από παιδιά και από εφήβους, η οποία δείχνει δυστυχώς τα ακριβώς ανάποδα στερεότυπα από αυτό το οποίο θέλουμε να προβάλλουμε. Γυναίκες που είναι αντικείμενα από άντρες οι οποίοι τις βλέπουν είτε για σεξουαλική εκμετάλλευση είτε για. Δεν παίρνετε θέση σε αυτό. Παίρνω ξεκάθαρη θέση. Παίρνω ξεκάθαρη θέση. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα περιορίσει σε καμία περίπτωση την καλλιτεχνική έκφραση, αλλά δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι αυτά τα στερεότυπα ουσιαστικά προωθούν τελικά τη βία κατά των γυναικών. Και μόνο και μόνο τα λεξιλόγια τα οποία χρησιμοποιούν είναι απαράδεκτα. Και δεν έχω καμία δυσκολία να το πω, και ας με κάνει αυτό ελαφρώς αντιδημοφιλή ενδεχομένως σε ένα κομμάτι κοινού που μπορεί να του αρέσει αυτού του είδους η εντός αγωγικών μουσική. Μάλιστα. Πάω σε πιο προσωπικό επίπεδο και ξέρω ότι έχετε δύο κόρες, την Σοφία και τη Δάφνη. Σαν πατέρας, λοιπόν, πώς τις έχετε θωρακίσει κατά των στερεοτύπων και της πατριαρχίας, ποιες είναι οι βασικές συμβουλές που τους έχετε δώσει? Και νομίζω ότι ίσως μεγαλύτερο ρόλο έχει παίξει η μάνα τους. Γιατί η μάνα είναι μια εξαιρετικά δυναμική γυναίκα, μια αυτόνομη γυναίκα, μια γυναίκα που πατάει καλά στα πόδια της. Μια γυναίκα που νομίζω πρώτα και πάνω απ' όλα έμαθε στα κορίτσια της να διεκδικούν, να μπορούν να στέκονται με αυτοπεποίθηση απέναντι σε οποιαδήποτε δυσκολία του στίχη στη ζωή τους. Και γι' αυτό και είμαι χαρούμενος, γιατί έχω δύο κορίτσια με πολύ μεγάλη, θα λέγαμε μεγάλη αυτοπεποίθηση, οι οποίες μπορούν να οραματίζονται και να δουλεύουν σκληρά για το μέλλον το οποίο θέλουν να διαμορφώσουν οι ίδιες για τους εαυτούς τους. Και είμαι πολύ περήφανος για τα τρία μου παιδιά, αλλά μες και με ρώτησες για τα. Και τα κορίτσια μου είναι κορίτσια σύγχρονα, με πολλές ευαισθησίες. Πρώτα και πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι. Είναι κορίτσια που νοιάζονται πραγματικά για τον άνθρωπο γύρω τους που πονάει. Είναι κορίτσια που βοηθούν πολύ διακριτικά, χωρίς ποτέ να θέλουν να φαίνονται και αισθάνονται ενεργοί πολίτες, βοηθώντας άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και αυτό ήταν και το μήνυμα το οποίο θέλαμε να περάσουμε ως γονείς στα παιδιά μας. Είστε προνομιούχα παιδιά, μην έχετε καμία αμφιβολία. Σας έδωσε ο Θεός πολλά χαρίσματα, μεγαλώνετε σε μια οικογένεια που σας έδωσε πολλά εφόδια. Σκεφτείτε τι πρέπει εσείς να επιστρέψετε στην κοινωνία, στο κοινωνικό σύνολο, και πώς μπορείτε να είστε όχι απλά επιτυχημένοι αλλά χρήσιμοι άνθρωποι για την κοινωνία. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό να έχετε κάνει ένα επικοινωνιακό άνοιγμα στους νέους. Όχι απλά έχετε λογαριασμό TikTok, αλλά ανεβάζετε και συνέχεια. Και επικοινωνείτε πάρα πολύ. Ήταν δικιά σας ιδέα να μπείτε σε αυτό μέσο, ή σας το είπανε οι επικοινωνιολόγοι σας, είτε τα παιδιά σας? Κοιτάω τη συνεργάτηδά μου, την Κύρα, η οποία ήταν έτσι, επέμενε πάντα πολύ ότι το TikTok είναι ένα μέσο εξαιρετικά δυνατό που μας επιτρέπει να επικοινωνήσουμε με νέους που μπορεί να μην είναι στην τηλεόραση ή να μην διαβάζουν εφημερίδες ή να μην είναι καν στα πιο παραδοσιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν σου κρύβω, το διασκεδάζω πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ άμεσο μέσο το οποίο μου επιτρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να μεταφέρω τα μηνύματά μου, αλλά μερικές φορές να παρουσιάσω και μια πλευρά του χαρακτήρα μου, ίσως λίγο πιο ευχάριστη, πιο χαλαρή, πιο χιουμοριστική. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος στη δικιά μας τη δουλειά,
να παίρνει κανείς τον εαυτό του πάρα πολύ στα σοβαρά. Είναι πολύ σοβαρή η δουλειά μου, την κάνω με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι χαλαρές στιγμές όπου μπορούμε να παίρνουμε μια απόσταση από τον εαυτό μας ενίοτε και να αυτοσαρκαζόμαστε, λίγο μόνο καλό μας κάνει. Τι σας είπανε για το debate? Λίγες μέρες πριν, περίπου μία εβδομάδα, έγινε το debate των πολιτικών αρχηγών. Τι σας είπανε οι νέοι μετά στα social media? Ποιος ήταν ο απόϊχος? Ελπίζω αρκετοί νέοι να το είδαν. Είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσει. Τηλεοπτικά πήγε πολύ καλά, να ξέρετε, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και απεδείχθηκε ότι πολύ καλώς έγινε και άργησε να γίνει. Και τουλάχιστον ακούστηκαν απόψεις και νομίζω ότι οι πολίτες μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν. Νομίζω ότι δύσκολα ένας νέος θα παρακολουθήσει όλο το debate, αλλά θέλω να ελπίζω ότι τουλάχιστον μπόρεσε να παρακολουθήσει κάποιες απαντήσεις και να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Νομίζω ότι ενδιαφέρον των πραγμάτων είχε η ερώτηση για τη νέα γενιά. Η νέα γενιά έχει κάθε λόγο σήμερα να αναζητά και να διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο. Διότι είναι μια γενιά που μπορεί να αισθάνεται και όχι αδικαιολόγητα ότι κινδυνεύει να ζήσει χειρότερα από τη γενιά των πατεράδων της και των μανάδων της. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και το δικό μου χρέος απέναντι στη νέα γενιά είναι να διαμορφώσω συνθήκες ώστε οι νέοι να μπορούν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Δίνω τη μεγαλύτερη μου έμφαση στην εκπαίδευση, συνολικά στην εκπαίδευση, όχι μόνο στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά στις δεξιότητες, στην τεχνική εκπαίδευση και φυσικά στις δουλειές. Αυτό μας ζητούν οι νέοι τελικά, καλύτερες δουλειές, καλύτερα εισοδήματα και βέβαια σε ένα ειδικό πρόβλημα το οποίο απασχολεί πολύ τους νέους, που είναι το θέμα της στέγης. Πολλοί νέοι και πολλά νέα ζευγάρια μου λένε είναι αδύνατο να αποκτήσω σπίτι σήμερα. Δυσκολεύομαι να νοικιάσω. Τα ενίκια έχουν πάει στο Θεό. Και κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Και αυτό το οποίο κάναμε είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε νέους, σε νέα ζευγάρια μέχρι 39 ετών, να αποκτήσουν ένα σπίτι με κόστος, μηνιαίο κόστος, πολύ χαμηλότερο από ό,τι θα πληρώναν σε ενίκιο. Επιδοτούμε με άλλα λόγια τη δόση του στεγαστικού δανείου, αλλά τελικά το σπίτι θα είναι δικό τους. Μετά από κάποια χρόνια. Είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση. Το έχουν αγκαλιάσει πολλοί νέοι. Ψάχνουν να βρουν διακαώ σπίτια τα οποία να πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος και είναι μία μόνο παρέμβαση για να αντιμετωπίσουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Γιατί εγώ στενοχωριέμαι πολύ όταν ακούω νέα παιδιά τα οποία μου λένε μένω ακόμα με τους γονείς μου. Γιατί δεν μπορώ να φύγω. Όχι γιατί το επιλέγω. Γιατί δεν μπορώ να φύγω από το σπίτι. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να το κάνω. Και βέβαια θέλω να στηρίξω και πολύ τους φοιτητές, οι οποίοι πηγαίνουν σε άλλη πόλη για να σπουδάσουν, που από μόνο του πρέπει να είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Αλλά όταν έχεις τη θηλιά στο λαιμό για το πόσο θα στοιχήσεις να νοικιάσεις ένα μικρό διαμέρισμα, εκ των πραγμάτων τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Άρα, δύο επίπεδα παρεμβάσεων εκεί. Πρώτον, περισσότερες φοιτητικές εστίες. Θα φτιάξουμε σχεδόν 10.000 φοιτητικές εστίες τα επόμενα 5 χρόνια. Γιατί εγώ θέλω και οι φοιτητές να μπορούν να μένουν μέσα στο πανεπιστήμιο, αλλά να έχουν ποιοτικές φοιτητικές εστίες, ωραίες φοιτητικές εστίες. Γιατί δυστυχώς πολλές δεν είναι στην κατάσταση που θα θέλαμε. Και βέβαια, στήριξη μέσω του επιδόματος ενοικίου για τους νέους. Το πήγαμε από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ. Και αν συγκατοικούν, 2.000 ευρώ. Πολύ. Γιατί εγώ πιστεύω ότι και πολλοί νέοι μας ίσως διστάζουν ακόμα. Εγώ πάντα στο εξωτερικό, πάντα συγκατοικούσα. Αλλά είναι και πιο ωραία να διδάσκεσαι και μπορεί να είναι και φόβος του να μένεις μόνος. Ναι, και βέβαια, ειδικά για νέα παιδιά, σκέψου ότι δύο παιδιά μείνουν μαζί, είναι 4.000 ευρώ το χρόνο. Δεν είναι αμεληταία ενίσχυση. Καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι του ενοικίου που θα καταβάλουν αυτά τα παιδιά για να νοικιάσουν ένα σπίτι. Μια και είναι τηλεοπτική συνέντευξη, θέλω να μείνω ακόμα λίγο στον debate. Και τέλος πάντων, φεύγοντας, ένας δημοσιογράφος από αυτούς που σας έκαναν τις ερωτήσεις, είπε ότι το κλίμα με εσάς και τον Αλέξη Τσίπρα ήταν πολύ καλό. Δηλαδή και λίγο στα διαλύματα κάνατε και πλάκα, συνομιλούσατε. Ισχύει αυτό? Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Αλλά όταν βρισκόμαστε, τηρούμε τους κανόνες της ευπρέπειας και της ευγένειας. Προφανώς και μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες στο διάλειμμα. Έχω πει ότι δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας ο άνθρωπος με τον οποίο εγώ θα έβγαινα κατά ανάγκη να πω μια μπύρα. Δεν νομίζω ότι ταιριάζουμε πολύ. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος θα έλεγε για μένα αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε ευγενείς όταν βρισκόμαστε και να μπορούμε να πούμε και δύο κουβέντες ενδεχομένως έξω από την πολιτική. Από τους πολιτικούς αρχηγούς που καθόντουσαν λοιπόν στο debate, με ποιον θα βγαίνατε ίσως για μια μπύρα? Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Νομίζω θα βγαίναμε με τον Δήμο Κουτσούμπα. Νομίζω και εγώ μετά από τον debate. Αλλά θα πήγαινα γιατί θέλω να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο σήμερα να είναι κομμουνιστής. Και νομίζω θα είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάντως, σε σχέση με τους προηγούμενους αρχηγούς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, παρουσίασε μια προσπάθεια εξυγχρονισμού. Να το δω. Αυτό θα ήθελα να διερευνήσω. Γιατί για μένα είναι δύσκολο να καταλάβω πώς μπορείς να υπερασπίζεσαι μια ιδεολογία η οποία χρεοκόπησε
αποδεδειγμένα η ίδια ιστορία τη χρεοκόπηση, όπως θα κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι σε αυτή την προεκλογική μάχη, βέβαια, να σας το δώσω εδώ έτσι, να σας δώσω τα credits, εσείς από το 2019 το είχατε κάνει, πολιτικοί αρχηγοί σπάνε τα ταμπού και εμφανίζονται στις ψυχαγωγικές εκπομπές. Είναι στρατηγική ή δεν υπάρχουν πια ταμπέλες? Δεν υπάρχουν ταμπέλες και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να μιλάμε για μια σειρά από θέματα τα οποία είναι πρακτικά αδύνατο να τα αναδείξουμε στις κλασικές πολιτικές εκπομπές, πλην όμως ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο. Άρα τι πάει να πει, γιατί η δικιά μας εκπομπή δεν είναι, να αντιστρέψω εγώ, το ερώτημα πολιτική? Τα ερωτήματα τα οποία έγιναν είναι βαθιά πολιτικά ερωτήματα, γιατί ενδιαφέρουν πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλές γυναίκες. Και αν πιστεύουμε εμείς ότι διαμορφώνουμε την ατζέντα με βάση αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι ενδιαφέρουν τον κόσμο, είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Άρα, όχι μόνο πρέπει να πηγαίνουμε, αλλά πρέπει να απαντάμε σε αυτά τα ερωτήματα, πρέπει να έχουμε απαντήσεις, πρέπει να έχουμε πολιτικές για θέματα τα οποία είναι επίκαιρα και είναι τον κόσμο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Προϊόντα που αφορούν τον γυναικείο κύκλο. Ένα ζήτημα το οποίο αρχίζει και παίρνει μεγάλη δυναμική στο εξωτερικό. Έρχονται και σου λένε γυναίκες, εγώ επειδή είμαι γυναίκα έχω ένα μηνιαίο κόστος, το οποίο ο άντρας δεν το έχει. Είναι δίκαιο αυτό. Εμείς σχεδιάζουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Και στα σχολεία, αν δεν κάνω λάθος. Για κορίτσια από 13, από 12-13 έως 18, για σχολεία σε λιγότερο προνομιούχες περιοχές, για να καλύψουμε το κόστος αυτών των προϊόντων και να δούμε την ανταπόκριση, για να δούμε στη συνέχεια εάν και πώς μπορούμε να το επεκτείνουμε. Άρα, γιατί αυτό δεν είναι πολιτικό θέμα? Είναι βαθιά πολιτικό. Είναι βαθιά πολιτικό θέμα στο βαθμό που αφορά ένα υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα. Και η δικιά μας η δουλειά πρώτα και πάνω απ' όλα να λύνουμε προβλήματα. Μακριά από ταμπέλες του παρελθόντος. Βεβαίως έχουμε την ιδεολογία μας και βεβαίως έχουμε μια συγκεκριμένη, θα έλεγα, πολιτική ματιά στον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να λύνουμε τα προβλήματα. Αλλά το πρόβλημα αυτό καθ' αυτό δεν έχει ταμπέλα. Σωστά. Περιμένει από τον πολιτικό να το λύσει. Καταρχάς να το καταλάβει, να το αναγνωρίσει, να δείξει και αν δεν μπορεί να το λύσει αύριο, ότι τουλάχιστον αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι θα προσπαθήσει να κάνει κάτι γι' αυτό. Πιστεύετε ότι η πολιτική του σήμερα εμπνέουν τους νέους, δηλαδή το παιδί που θα πάει τώρα μεθαύριο στις κάλπες το 17χρονο να ψηφίσει για πρώτη φορά? Αν θέλεις να είμαι ειλικρινής μαζί σου, υπάρχει μια απόσταση σήμερα με τη νέα γενιά. Δεν είναι εύκολο να γεφυρωθεί, ούτε έχω τη μαγική λύση για να το κάνω. Το μόνο το οποίο μπορώ να κάνω είναι να είμαι αυτός που είμαι, να είμαι ειλικρινής, να μιλάω νομίζω μια γλώσσα η οποία να μην είναι ξύλινη. Το τελευταίο το οποίο θέλουν σήμερα οι νέοι. Αυτό αφορά και ίσως και όλους τους πολίτες. Είναι την κλασική ξύλινη γλώσσα όπου θα έρθει κάποιος σε μια εκπομπή, θα έχει αποστηθήσει μια σειρά από πράγματα και θα μιλάει για πράγματα τα οποία στα μάτια του άλλου μπορείς να μην καταλαβαίνεις ότι ούτε τα ξέρει, ούτε τα καταλαβαίνει, ούτε τον ενδιαφέρουν τελικά. Άρα το να είναι κάποιος ο εαυτός του νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια το να πείσουμε τους νέους με πολλή δουλειά ότι η συμμετοχή στα κοινά δεν είναι απλά μια συμβατική υποχρέωση, αλλά είναι προϋπόθεση ευημερίας της ίδιας της δημοκρατίας μας. Διότι τελικά, εάν δεν συμμετέχουμε με κάποιο τρόπο όλοι στα κοινά, εκ των πραγμάτων θα συμμετέχουν λιγότεροι και σίγουρα δεν θα είμαστε όλοι συνδιαμορφωτές της τύχης μας. Και η συμμετοχή στα κοινά δεν εξαντλείται μόνο στην υποχρέωση να πηγαίνουν να ψηφίζουν κάθε 4 χρόνια. Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω δημιουργικό ακτιβισμό των νέων, ώστε να αναδεικνύονται προβλήματα και αλίμονο αν οι νέοι δεν μας πιέσουν, ενίοτε και με το δικό τους ιδιαίτερο και έτσι πιο έντονο τρόπο να αντιμετωπίσουμε θέματα τα οποία θα αφορούν την επόμενη γενιά. Η κλιματική αλλαγή, ας πούμε, είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο έχουμε μπροστά μας. Η τεχνητή νοημοσύνη, το τι γίνεται με τους προχωρημένους αλγόριθμους και πώς αλλάζουν τις ζωές μας. Αυτά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν το 2030, το 2035, τα θέματα τα οποία θα τα βρει μπροστά της η νέα γενιά όταν ενηλικιωθεί. Οπότε, μακάρι να μας πιέζουν περισσότερο, να μιλάμε περισσότερο και να κάνουμε περισσότερα πράγματα για τα θέματα. Τι σας λένε οι νέοι όταν σας βλέπουν έξω συνήθως? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας ζητούν ή θέλουν να σας πούνε? Ντολμαδάκια. Σας κάνω τη φυλάκα με τον Ντολμαδάκια. Αστείευομαι, αλλά έχει γίνει λίγο. Αλλά δεν πειράζει. Ωραίο είναι. Νομίζω ότι οι νέοι, πέραν το ότι θέλουν, νομίζω, εγώ συναντώ πολλά παιδιά τα οποία είναι, ειδικά παιδιά του σχολείου, τα οποία θέλουν να έχουν μια επαφή. Για το σχολείο θα μου μιλήσουν, τους ρωτάω συχνά τι θα δώσουν. Με ενδιαφέρει πολύ να καταλάβω προς τα που θέλουν να κατευθυνθούν επαγγελματικά και ακαδημαϊκά. Βλέπω ότι υπάρχει, καταλαβαίνουν ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα σύστημα δύσκολο, απαιτητικό.
Αλλά τα παιδιά διαβάζουν σήμερα και θέλουν να περάσουν στην καλύτερη δυνατή σχολή. Δεν νομίζω ότι πείθονται από αυτούς που τους λένε θα σε βάλω να μπείτε αβέρτα χωρίς να γράψετε τίποτα. Νομίζω ότι προσβάλλει τα νέα παιδιά αυτή η προσέγγιση. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και εναλλακτικές για τα παιδιά που δεν θα πάνε στο πανεπιστήμιο, να τους δώσουμε διεξόδους. Και έχουμε διεξόδους σήμερα. Έχουμε, ας πούμε, εξαιρετικά δημόσια ΙΕΚ, τα οποία παρέχουν ειδικότητες οι οποίες εξασφαλίζουν πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Άρα για μένα αυτό που θέλω πάντα να καταλάβω είναι να καταλάβω τι πραγματικά γίνεται στα σχολεία, πέρα από αυτά τα οποία μπορεί να μου λένε. Γιατί πολλές φορές η κατάσταση που παρουσιάζεται σε ένα πρωθυπουργό μπορεί να είναι οροποιημένη, δεν έχω αμφιβολίες. Και να καταλαβαίνω έτσι λίγο την αφετηρία σκέψης τους, επειδή έχω παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Νομίζω ότι μπορώ να έχω μια ειλικρινή επικοινωνία με αυτή τη γενιά. 25 χρόνια με τη σύζυγό σας. Είναι το στήριγμά σας? Είναι ο άνθρωπός σας? Είναι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής σας? 25. Παραπάνω είναι. Είναι παραπάνω, είδατε, έκλειψα λίγο. Ναι, είναι με τη Μαρέβα. 25 χρόνια παντρεμένοι πρέπει να είστε. Με τη Μαρέβα, ναι. Είμαστε μαζί από το 95, ναι. Με ένα μεγάλο διάλειμμα, βέβαια. Αλλά και αυτό νομίζω ότι έκανε τη σχέση μας πιο ισχυρή. Γιατί είναι το παράδειγμα που λέμε, όταν το γυαλί τελικά σπάσει, ξανακολλάει στην τέτοια περίπτωση. Βεβαίως, ξανακολλάει, γιατί δεν είχε σπάσει. Yeah. Και τι σημαίνει δεν είχε σπάσει? Σημαίνει ότι παρότι δεν ήμασταν μαζί, ήμασταν σε διάσταση, δεν μιλήσαμε ποτέ άσχημα ο ένας για τον άλλον. Κρατήσαμε ένα επίπεδο αμοιβαίου σεβασμού, ασχοληθήκαμε και δύο με τα παιδιά μας. Είδαμε λίγο, ψαχτήκαμε και δύο να δούμε γιατί χάλασε η σχέση μας την πρώτη φορά. Είχαμε το θάρρος να κάνουμε και οι δύο την αυτοκριτική μας για λάθη που μπορεί να έγιναν και να χτυπήσω ξύλο. Όταν ξαναβρεθήκαμε μαζί, ήμασταν πολύ καλύτερα από ότι ήμασταν στην αρχή. Ναι, η Μαρέβα είναι ο μεγάλος έρωτας της ζωής μου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Είναι μια γυναίκα την οποία όχι απλά αγαπώ πολύ, αλλά την σέβομαι, την εκτιμώ, της αναγνωρίζω ένα φοβερό δυναμισμό και βέβαια ένα φοβερό στήριγμα. Έχει βάλει στην άκρη πράγματα επαγγελματικά τα οποία θα μπορούσε να κάνει πολύ εύκολα για να υποστηρίξει τη δικιά μου επαγγελματική διαδρομή, γιατί ήξερε πολύ απλά ότι θα υπήρχαν προφανή ασυμβίβαστα εάν ήθελε να κάνει πράγματα, όχι νομικά, αλλά ουσιαστικά ασυμβίβαστα, αν ήθελε να κάνει πράγματα τα οποία μπορούσε να κάνει. Και είμαι πολύ τυχερός που έχω ένα τέτοιο άνθρωπο στη ζωή μου. Δώρα τις κάνετε? Δηλαδή θα βγει ο πρωθυπουργός να πάρει ένα δώρο στη σύζυγό του? Εννοείται. Και ποιο είναι, ας πούμε, το πιο ωραίο δώρο που τις έχετε κάνει? Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει παράπονα, αλλά μερικές φορές και σε αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι αυτά τα λουλούδια που θα έρθουν από το πουθενά ή μια κάρτα που θα τη στείλει και ένα απλό μήνυμα εκεί που ο άλλος δεν το περιμένει. Αυτά τελικά, αυτές είναι οι κινήσεις που έχουν μεγαλύτερη αξία σε μια σχέση, και τα δώρα, και τα δώρα γίνονται, αλλά τα δώρα πρέπει να λένε κάτι. Δεν μην γίνονται μόνο για να γίνονται. Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι πάντα όλοι μας και ψάχνουμε για δώρα τα οποία να έχουν κάποιον. Η αξία δεν έχει. Η οικονομική αξία δεν έχει τόσο αξία όσο ο συμβολισμός του κάθε δώρου. Με τη Μαρέβα έχετε αποκτήσει 3 υπέροχα παιδιά, έχετε και ένα γιο μεγαλύτερης ηλικίας. Είστε έτοιμος να γίνετε παππούς? Το έχετε σκεφτεί αυτό ενδεχόμενο? Ναι, το έχω σκεφτεί. Φτάνει πια κάποια ηλικία, όσο και να ακούγεται παράξενο. Η Σοφία είναι 26, ο Κωνσταντίνος είναι 25. Ναι, μου φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή, είδε και δεν θα αργήσει πάρα πολύ αυτή η ώρα, θα γίνει και αυτό. Μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο, γιατί αισθάνομαι πολύ, έτσι, πολύ, πολύ νέος και δεν φαντάζομαι κατά ανάγκη τον εαυτό μου να είναι παππούς. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Και νομίζω ότι αυτό που λένε οι παππούδες και οι γιαγιάδες, ότι τα εγγόνια δίνουν έτσι μια δεύτερη έτσι, ένεση νεότητας, πιστεύω ότι είναι αλήθεια. Εν τω μεταξύ, το σκεφτόμουν ότι 21 Μαΐου, τώρα που θα πάμε στις κάλπες αυτές τις μέρες, είναι του Αγίου Κωνσταντίνου. Καλά, δεν τα λέω. Οπότε γιορτάζει και ο πατέρας σας. Γιορτάζει ο πατέρας, γιορτάζει ο γιος μου. Θα ήταν περήφανος για εσάς τώρα? Νομίζω πως ναι. Ο πατέρας μου έφυγε πλήρης ημερών, πρόφτασε να είμαι διαρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Okay. Άρα νομίζω ότι ήξερε μέσα του ότι υπήρχαν σοβαρές πιθανότητες να γίνει πρωθυπουργός, αλλά νομίζω ότι θα ήταν χαρούμενος. Ήταν πάντα ένας άνθρωπος ο οποίος με στήριξε σε ό,τι ήθελα να κάνω. Δεν με έσπρωξε ποτέ να γίνω πολιτικός. Ούτε με αποθάρρυνε, και όταν δεν ήμουν στην πολιτική για πολλά χρόνια ήταν πολύ ικανοποιημένος από την επαγγελματική μου διαδρομή, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι από εκεί που είναι, νομίζω ότι πάντα πιστεύω ότι οι γονείς πάντα από κάπου, κάπως βλέπουν αυτό το οποίο γίνεται. Και μας προστατεύουν. Θα είναι και οι δύο χαρούμενοι.
Για το τέλος, θέλω να σου πω το εξής. Είστε μια κυβέρνηση που πηγαίνει σε εκλογές έχοντας συμπληρώσει μια γεμάτη τετραετία. Όμως αυτή η τετραετία δεν ήταν εύκολη. Πανδημία, πόλεμος, ενεργειακή κρίση. Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που ουσιαστικά εσείς κληθήκατε να αντιμετωπίσετε μέσα αυτή τη τετραετία? Η μεγαλύτερη, νομίζω, πολιτική δυσκολία ήταν η πανδημία. Γιατί έπρεπε να κλείσουμε τη χώρα από τη μία στιγμή στην άλλη. Με τεράστια συνέπεια στην οικονομία. Χωρίς να έχουμε κατά ανάγκη ένα εγχειρίδιο για το πώς θα αντιμετωπίσουμε μια τέτοια υγειονομική κρίση. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε καλά στην πανδημία. Και στηρίξαμε το εισόδημα, δώσαμε πολλά χρήματα, πολλά περισσότερα από ό,τι φανταζόμασταν ποτέ ότι μπορούσαμε να δώσουμε, αλλά κρατήσαμε την κοινωνία όρθια και την οικονομία ακμαία. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα. Η ανάπτυξη σημερινή οφείλεται εν πολύ στο γεγονός ότι δεν χάσαμε θέσεις εργασίας στη διάρκεια της πανδημίας και σώσαμε τις επιχειρήσεις και προστατεύσαμε τους εργαζόμενους. Οπότε θα έλεγα ότι πολιτικά αυτή ήταν η πιο δύσκολη στιγμή. Αλλά επειδή δεν μου αρέσει να κρύβομαι, σε ανθρώπινο επίπεδο, μακράν η πιο δύσκολη στιγμή ήταν τα ΤΕΠΗ. Εννοείται και τη στιγμή που εσείς ο ίδιος, ακόμα θυμάμαι το πλάνο να πηγαίνετε εκεί, σοκαριστήκατε. Ναι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και νομίζω ότι θα με συνοδεύει για πάντα και η ευθύνη, αλλά και η ευθύνη του να μην ξανασυμβεί. Και πραγματικά το ευχόμαστε όλοι, γιατί ήταν μια τραγωδία και συγκλονιστήκαμε οι πάντες. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και πριν κλείσουμε, κάτι τελευταίο. Είστε αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλεσμα? Ναι, είμαι αισιόδοξος. Βλέπω ένα πολύ καλό ρεύμα στην κοινωνία. Βλέπω δύο πράγματα. Βλέπω μια αναγνώριση της δουλειάς που έχει γίνει, που είναι σημαντική, παρά τις δυσκολίες. Και βλέπω επίσης ένα μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου να μιλήσουμε για το αύριο. Να αφήσουμε πίσω μας τοξικότητες, διχασμούς, θέματα τα οποία τελικά δεν ενδιαφέρουν καθόλου τους πολίτες και περιμένουν οι πολίτες σήμερα, γιατί υπάρχουν δυσκολίες. Δεν έγινε η Ελλάδα παράδεισος, αλλά έκανε σημαντικά βήματα πρόοδου. Αλλά μας πούν τι θα κάνουμε για την ακρίβεια, τι θα κάνουμε για κοινωνικά ζητήματα, για το εθνικό σύστημα υγείας. Και όταν μιλώ για αυτά τα θέματα, γιατί για αυτά πρωτίστως μιλάω, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να ακούσει. Νομίζω είμαστε το μόνο κόμμα που έχει μια ρεαλιστική και εφαρμόσιμη πρόταση διακυβέρνησης και αυτό με κάνει πολύ αισιόδοξο για το εκλογικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ που ήσταν τόσο ευγενικός και απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.